Καυστικό το σχολείο του ΣΥΡΙΖΑ μέσω της πόπης Τσαπανίδου για την κηδεία του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου, η εκπρόσωπος της Κουμουνδούρου τόνισε πως η κυβέρνηση Μιτσοτάκη αναβάθμισε την εκπροσώπηση στην κηδεία, κλείνοντας το μάτι σε πιο ακραίες κατευθύνσεις. Σχετικά με την κηδεία του τέος Βασιλιά Κωνσταντίνου και τις εικόνες στο κέντρο της Αθήνας, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Πανίδου εξέφρασε τα συλληπιτηριά της στην οικογένεια του εκλειπώντος, ωστόσο υπογράμμισε την αλλαγή ατζέντας που επιχειρείται από τα μέσα ενημέρωσης, αφού και η δημόσια τηλεόραση καλύπτει με τέτοιο τρόπο μια κηδεία ενός ιδιώτη και ξεκαθάρισε: Ο χειρισμός της όλης κατάστασης είναι για γέλια και για κλάματα. Το κεφάλαιο του έκτο του βασιλιά έχει κλείσει από την ιστορία εδώ και χρόνια. Ο ίδιο ο ιδρυτή τη Νέα Δημοκρατία, ο Κώστα Καραμαλή, είχε κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Δυστυχώ όμω, όλα όσα αποφασίστηκαν στη Διευπουργική Επιτροπή που συνεδρίασε την Παρασκευή γύρισαν τούμπα. Η κυβέρνηση αναβάθμισε την εκπροσώπηση στην κηδεία και ο κύριο Μητσοτάκη, ενώ αρχικά είχε κλείσει το μάτι προ το κέντρο, τώρα έκλεισε και το άλλο μάτι σε πιο ακραίε κατευθύνσει, παρασυρώμενο και από τον Αντώνη Σαμαρά. Η κυβέρνηση Μιτσοτάκι κλείνει τα μάτια όπου μπορεί και προσπαθεί να γίνει αρεστή όπου μπορεί.